το έχεις διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγας Μπασκετάκη, τι μου κάνετε, πώς είστε, μη μου αγχώνεστε, θα σταθούμε όλα εμείς για εσάς. Παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Phoenix BC και Mammoth και είμαστε υπέροχα στο μισό της Ανικαρίνα, αυτό το ξαναείπα, δεν πειράζει. Υπάρχουμε οι παίκτες από κάθε ομάδα, δεδομένων των συνθηκών, το και 8, Σάββατο βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες είναι δύσκολο να μαζεύονται, το συζητήσαμε λίγο πριν με κάποιους παίκτες. Παπαδόπουλος τώρα για τους Phoenix BC, ο οποίος έχει κάνει την εμφάνισή του από νωρίς. Τον έχουμε συνειδήσει μερικές φορές να αργεί λίγο, αλλά χίλια καλή χρόνια στον Μπασχετά Θεσσαλονίκη. Η μπάλα περνά εκτός. Και παραμένει για τους Phoenix BC στη διεκδίκηση του πέτρου Τσαμπάρα για το επιθετικό rebound. Παπαδόπουλος πάει στην παραφορά. Μια πάσα την βρήκε Κούλικας Παυλακάλικας, ο οποίος είχε το νούμερο 5 στο τελευταίο top 10. Είναι άστοχος. Ντάγκος τώρα θέλει να τρέξει στην κίνηση. Θα διαβάσει κατά το καλάθι, είναι άστοχος. Φυσικό rebound από τον ίδιο. Να μου και Phoenix BC, δύο ομάδες καθόλου γνωστές για τη διοργάνωση. Ουγγαλί. Διαβάσει και πάλι, πάει να πάρει την επίθεση μόνος του προς τα μέσα. Είναι άστοχος στα 4 δευτερόλεπτα για αυτήν. Ο βδόμενος rebound, Κούλικας. Πάσα Παπαδόπουλος τώρα στα 16, δευτερόλεπτα πόδι. Το Βασίλειο δεν πήρε την πρώτη πάσα για αυτόν στη βραδιά. Σκέπος τώρα, θα γυρίσει, να κλείσει σκέπος, είναι άστοχος, θα παίρνει σε καλή άμυνα. Για να δούμε, έχει ξεκινήσει ο βασικός, για να δούμε πόσο χρόνο θα πάρει απόψε. Το χρόνο της βροχής. Είναι στο τώρα ο Ντάφλος. Στέγεται και τελεία απέναντι στον Κάρο Μαρτίνες, είναι άστοχος, επιθετικό rebound του Φαράντο. Και αυτός ο βασικός από τους Μαμούς. Τον έχουμε συνειδήσει να έρχεται από τον μπάγκο κάποιες φορές. Ουχαλής. Στα 4 δευτερόλεπτα πάλι τελειώνει ο χρόνος του Μαμούς για τον Μαμούς. Ξερπάσα στέγεται και εκτελεί, λαμβάνοντας τον Φαράντο, είναι άστοχος ο Μαχαρίδης. Αυτό το βλέπω τώρα. Άλεξε με τον Τζαπάρα, ξαναπήρε. Για 3 τώρα ο Παπαδόπουλος, άμα ζεσταθεί. Ξεστάθηκε, 0-3 λοιπόν. Αν ζεσταθεί, και ακόμα και αν δεν ζεσταθεί, παίρνει τη σούτα βέρτα. Ένα δούμε αν θα ισχύσει και αυτό και για απόψε που χαλείς. Παράδοση έχει γυρίσει από τη μία, έχει γυρίσει από την άλλη, κρατά σταθερό. Αυτός τώρα. Απέναντι στον Κούλικα, κρατά και αυτό σταθερό, Φαράντος στα 4 δευτερόλεπτα και πάλι για μία ακόμα φορά η επίθεση φτάνει στο τέλος για τον Μαμούς. Τώρα έχει περάσει εκτός από παρέμβαση του Κούλικα, 0,7 πρακτικά έχει τελειώσει. Ισχυρίζεται ο Μαμούς στην επίθεση, η επίθεση τερματικότητα θα πετάξει, την μπάλα είναι άστοχος. Ο Αθήνης θα μετρούσε αν έμπαινε. Βάζεται το χρόνο. Στο βάρος τώρα. Στα δύο ψηλούς πάνω, λογικά ναι. Ο Τζάνι και Κλέμπος θα ανέβουν ψηλά. Ο Τζάνι σε ρόλο 4 περισσότερο. Κλέμπος κατ' εξοχήν πεντάρι. Σύγκριση για θελήτερο ο Ρόμπλος είναι για 3, είναι έστοχος και πάλι. Back to back τρίποντα και έχει την αποκλειστικότητα των πόντων μέχρι στιγμής. Όχι μόνο για την ομάδα του, αλλά και για την αναμέτρηση γενικότερα. 0-6. Σαν το 2,5 πλάσα βοήθηκα λεπτά. Φαράντος στο 12 πετάει την μπάλα, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Τσαφάρα τελικά, παρά την προσπάθεια του Φαντζεράκη να πάρει το θετικό. Τσαφάρας βάζει την μπάλα στο παρκέ, απέναντι σε πολύ κόσμο, καλάθι και φάουλ. 0-8 με το έτσι τέλος στη συμπλήρωση τριών αγωνιστικών λεπτών. Θα πάρω τους μόνος. Ντάφλος τώρα για τον Μαμούς. Για 3 απέναντι στον Κούλικα θέλει να απαντήσει στον Παπαδόπουλο με το ίδιο νόμισμα. Είναι άστοχος, θα πάρει το rebound. Τώρα θα κάνει μια μακριβή πάσα, δεν την βρήκε στον Κούλικα, την βρήκε στο Μοντζάνι. Θα κλείσει στα 17 δευτερόλεπτα, κλείστηκε από 2, δεν κέρδισε το φάουλ το οποίο ήθελε και ζήτησε. Ο Μιλάκης πέρασε από τον Παπαδόπουλο. Φαράντος στα 18 πετάει την μπάλα, σερβίρει, είναι άστοχος, θα πάρει σπάγεται για το αμυντικό rebound. Την μπάλα μετά εκτός. Η διεκδίκηση προαναφερθέντος και του Ντάφλου. Κάνω στην παραφορά.
Άρχισε το χαρτιδάκι. Κρατήσε, πάει στη μέσα. Παράβαση είναι τι είπε. Αλλαγή κατοχής λοιπόν. Θα πάρει τώρα κατεβάζει. Fan favorite όπως συμπεραίνεται και teammate favorite επίσης όπως επίσης συμπεραίνεται πιο έντονα. Έκρυψε τώρα την πάση που μεγάλη και κάτω από το καλάθι αφήνει σε αυτό ο τάφλος. Φέρνει και καλή άμυνα του, ο οποίος θα επαναφέρει. Πάρας παίχνει μέσα κάτω από το καλάθι, είναι άστοχος από το rebound. Για να τον τάφλος πέρασε ωραία από τον Παπαδόπουλο. Παράντος τώρα κάτω από το καλάθι, φέρνει τον Παπαδόπουλο και πάλι. Ζήτησε και πήρε ο Μακρύδης, πέρασε δύο παίκτες τώρα στα 9 δευτερόλεπτα. Φέρνουν πολύ καλά τις άμυνες της Φίνιξ Μισή. Μέχρι μέσα πέρασε δύο, έχει γίνει λίγο σάντουις και έχει γίνει το πάνω δάχτυλο. Το νούμερο 20 είναι Γιονέφ, δύο βολές. Νούμερο 70 διορθώνουμε, τον Εκούλη ήταν. Χάσε την πρώτη βολή. Ο Σαμπάρας ο οποίος μας θα έκανε μια πολύ πολύ ευχάριστη έκπληξη στην συνέντευξη με τους Βερδίνου μικρούς φίλους. Junior λοιπόν. Μας έφτιαξε το κέφι πραγματικά, τέτοια πράγματα θέλουμε να βλέπουμε, τέτοιες εικόνες στα γήπεδα και όχι μόνο. 3-9 μπήκε η δεύτερη βολή. Σαμπάρας τώρα κατεβάζει σε πιο low tempo. Δύο ψηλοί πάλι και πάλι πάνω. Δύο προαναφερθέντες όπως και στην προηγούμενη πίτση. Ο Τζάνι τώρα κάτω από το καλάθι έχει βρεθεί πολύ ωραία. Βρέθηκε ελεύθερος στην καρδιά της αντίπαλης ρακέτας με κάποιο τρόπο. 3-11. Ναύλος. Τρίκανε σε σκρίνα από τον Φαράντο. Τώρα ένα proper screen αλλά δεν θα το εκμεταλλευτεί. Βουγαλής. Ποιος μας παραχώρησε την έλευση για τα μαμούς και έδωσε κυρίως έμφαση στην άμυνα. Για 3 από τις 45 μοίρες είναι άστοχος ο Χαρδιαδάκης. Ανέφερε μάλιστα τον Ηρακλής Κλέπο. Ανέφερε τον ελεύθερο ψηλό. Δεν προφανώς αυτό να φερόταν. Πέρασε τώρα. Κερδίσει το φάουλο του Παράσου καθώς κράτησε την μπάλα εντός λίγο πριν αυτή περάσει εκτός κολλητών οριών. Θα μάθει την παραφορά. Θα μάθει να πήρε από τον Παπαδόπουλο. Κρέπος δίνει το screen και ο Παπαδόπουλο είναι ακόμα διαδοχικά screen. Μπάλα θα πάει στον πρώτο που έδωσε, αλλά είναι άστοχος. Κάποιος Ναύλος τώρα τρέχει. Ναύλος ο Χρύδης. Βρέθηκε στο Σκλέπο σε για 3 επιμένους. Στον τρίποντό τους τα μαμούθια είναι άστοχος. Και πάλι ο Ναύλος μπάλα περνά εκτός. Με ένα παίξη κυρία τους παίκτες του Φίνικα. 5,5 λεπτά είναι στην πρώτη περίοδο. Οι δύο ομάδες εξακολουθούν να παίζουν χωρίς κάποια αλλαγή. Παπαδόπουλος σουτ για 3-1 ακόμα. Με άστοχος με ταμπλό, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Κρίνει στο rebound. Μπούχαλης τώρα. Μπούχαλης στα 13 δευτερόλεπτα. Σκρίπα η αντίθετα μέχρι μέσα. Πέντε το πάρο, ο οποίος έμεινε πάνω του μέχρι σχεδόν τελικής πτώσεως. Παπαδόπουλος πήρε το rebound. Παπαδόπουλος πέρασε. Δεν έκανε παράβαση προς πίσω. Σκλέβος, στο 3 θα πάρει, θέλει να μπει στα πόδια στη φανέλα του Παπαδόπουλου και το κάνει και αυτό σκοράροντας για 3-3-14. Ταύλος. Μακρύς έχει ζητήσει time out, καθώς του είπε ο Μπούχαρης λίγο σπασμένο τηλέφωνο. Για τα μαμούθ μέχρι μέσα. Ταύλος έχει κερδίσει δύο βολές, φάουλ που έχει κερδίσει ο Σκλέβος αυτή τη φορά. Για να δούμε αν θα, ναι πράγματι, έχει καθοδηγεί το μήνυμα time out, το πρώτο time out στην αναμέτρηση, το πρώτο time out στην βραδιά. Μία αναμέτρηση στη Sonic Arena απόψε. Συνδέεται με το Respect Arena που έχει τρεις παραδόνιες. Εκεί πέρα επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν, έχουμε δύο αλλαγές. Αυτό είναι ένα μικρό brain freeze εδώ πέρα. Ζητώ συγγνώμη. Καρελέας και Γιακόπουλος έχουν περάσει εντός για τα μαμούθ. Έτσι, στην πρώτη βολή του Ναύλου είχαμε δει στο σημείο στο οποίο είχε κερδίσει φάουλ του Σκλέπο, ο οποίος εξακολουθεί να παίζει για τους Phoenix Μισή. Αυτοδάκης και Μακρύδης έχουν περάσει στον Παύλο για μαμούθ. Έφτασε τη δεύτερη βολή. Κούλιγας, κάποιος γκαζόνι με μηχανή έξω από την Sonic Arena, δεν ξέρω αν ακούγεται. Μόνο Κράνος ελπίζουμε να φοράει. Και να προσέχει προφανώς, Σαμπάρας.
Βλέπω τώρα κάτω από το καλάθι, παίρνει το Μακρύδη, θα πάρει την μπάλα από κάτι σαν μπλοκ, είναι άστοχος για δεύτερη φορά. Νικόπουλος πήρε το rebound, γιατί έχει εμπειρία και από Master και από Elite. Αγωνιζόμενος με τις φανέλες των Angelos Legends και είχαν πίσω σαν αντιστοίχο σουτ για 3. Τώρα εύστοχος, θυμάται τα παλιά του Elite στα 8-14. Παράς. Σερίδης τώρα. Ναι, προς την τους Phoenix Vissi, από εδώ πέρας έχει περάσει τον παγκό. Πάρας. Ένα 9 στο άλλο. Έτσι την μπάλα εκτός ο Ντάφλος. Πάρας, στέμπος τώρα. Και με χέρι και πάλι τον ακολουθεί ο Ντάφλος, μπαίνεται και στον Καραλέα. Πάρα πολύ δύσκολο αυτό που πήγε να κάνει. Ο Τσοπάρας έτσι φάλλον δεν το πήρε. Βουγάλει τώρα. Και μια συγκρατή ο Μακρύς. Εδώ είναι συγκρατή του Καραλέα. Αγωνίζεται και με τα γενικούς Μακεδονίας. Άστοχος, Ιβάνι πήρε το rebound, το παιχνίδι δηλαδή. 14 λεπτά, Κούλικας. Το Βάρος δεν θα πάρει, θα πάρει ο Μοντζάνι, έκανε μια προσπίση για τρίποντο. Τροφοδοτείται και πάλι χαμηλά ο Σκλέφος, υπάρχει στήριγμα για βήμα, όχι επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ για πάνω, έσβηξε τον Καραλέα αντικανονικά υποδικούν οι ρεύς. Δεύτερο φάουλ του Σκλέφος. Και δεύτερο φάουλ του Σκλέφος σύμφωνα με την γραμματεία. Αυτό ενδεχομένως δεν είναι πρόβλημα για τους Phoenix BC, εάν θέλουν να συνεχίσουν να ποντάρουν τόσο πολύ σε αυτόν. Ίσως επειδή είναι και το Regency Casino εδώ πέρα να ποντάρουν λίγο παραπάνω. Κακό αστείο προφορά με Καραλέα. Ευχαριστώ από δύο. Εγώ που δεν πάρει ένα ακόμα, θα το πάρει όμως. Αλλά είναι άστοχος ο Μπούχαλης. Σκέφτομαι το rebound στη φυσική του θέση κάτω από το καλάθι. Εμπαχνίτη στα χέρια για μία ακόμα φορά. Φάουλ τώρα. Δεύτερο φάουλ το 5. Όχι κάνει στον Αστρίδη ο Μπούχαλης. Είναι το δεύτερο φάουλ για αυτόν από τα Μαμούθ. Ζάνης πιατρής απέναντι στον Γιακόπουλο, your face δεν αναστεί για την προηγούμενη φάση. Δεν θα κατάφερε όμως ο Γιακόπουλος. Στην πιατρής απέναντι στον Μοντζάνη και πάλι απέναντι σε άμυνα αυτή τη φορά. Άστοχο στον κεντρικό μας εμπάρχει τον Τάφλο, ο οποίος πάει μέχρι μέσα και κριτικό φαουλ για μία ακόμη φορά. Στον Τάφλο έχει βεβαιωθεί κριτικό φαουλ. Παπάρα. Ο Ανέστης Ηρακλής, για να δούμε. Κούλικας και Σκλέφος ανεβαίνουν ψηλά πράγματι. Το σκρίπ που ξεδούσε ο Κούλικας παίρνει τον Παράς. Κούλικας από το δευτερόλεπτο μέχρι μέσα. Πάει μια φάση στο Μοντζάνι, είναι άστοχος, δεν παίρνει ο ίδιος την μπάλα. Μακρύς, περάσει και αυτός εντός. Τραγίδο του Δάφρα έκανε μια προσπίση, μια ακόμα μέχρι μέσα με τον Παυλό. Γύρισε πολύ ωραία, 10-14 και να από τα Μαμούθια έχουν επιστρέψει 1,5 λεπτό πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Μοντζάνι. Στα 18 δευτερόλεπτα στέκει το τελείο απέναντι στον Γιακόπουλο και είναι εύστοχος. 10-16. Έχουν κολλήσει στους 14 πόντους εδώ και αρκετή ώρα πλέον η Phoenix BC. Καρλέα. Στα 14 δευτερόλεπτα γύρισε απέναντι σε 2. Εύστοχος. Είναι ακόμα προσωπική ενέργεια. Λαμβάνει χώρα στην ρακέτα των Phoenix BC. Κούλικας τώρα. Κρίνει τον Αστρίδη. Ο οποίος έχει έρθει από τον πάγκο για τους Phoenix. Ο Ντάνι δίνει το screen Κούλικας. Από το ύψος των ελευθέρων βολών είναι άστοχος στη βάση του σιδέρου. Ντάφλος στο rebound. Ντάφλος δεν πήρε το φάουλ του Κούλικα. Στη μέση τώρα ο Καραλέας απέναντι σε πολύ κόσμο. Φίλοι στο καλάθι. 14-16 ακόμα πιο μπροστά, ακόμα πιο κοντά τα Μαμούθ. Κούλικας. Κούλικας. Και βλέπει την μπάλα ο Μακρύς, δεν το έκανε. Ο Ντάνι θα πάρει ένα ακόμα, έχει βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος και πάλι αμυντικό. Πολύ πάνω του Μπουχαλή. Μεγάλη πάση τώρα ο Γιακόπουλος, κίνηση απέναντι στο Μοντζάνι, μέρος τρίτο, έχουμε χάσει λίγο το μέτρημα. Μακρύς, στους 3 από τις 45 μήνες, καλό φαίνεται, καλό φαινόταν και καλό ήταν μπροστά τα Μαμούτ. 17-16, 20 δευτερόλεπτα πριν την λήξη της πρώτης περίοδου Τσαπάρας. 15 δευτερόλεπτα όλα για τους Phoenix BC. Τον Ικαρίνα μαζί μου σκοπημένα απόψε. Μαμούτ εναντίον Phoenix BC. Στον τάφο τώρα ο Τσαπάρας, πέτος και από τον Σκλέπο. Τα 3 δευτερόλεπτα έχει κλειστεί από πάρα πολύ κόσμο. Τελευταία στιγμή επιστρέφει την μπάλα του Σκλέπο. Ένα πάρα πολύ ωραίο pick and roll. Θα έρθει από την πλευρά των τεχνικά απόψη φιλοξενούμενων και με αυτό θα λήξουν την πρώτη τους περίοδο και θα πάνε όχι τα αποδητήρια στους πάγκους. Προηγούμενη στη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, 17-18. Το τέρμι καλά κρατεί, είχαν βρεθεί μπροστά και κοντά στην ψήφια διαφορά. XBC. Έχουν έκτοτε επανακάμψει τα Μαμούθ και το ντέρμπι καλά κρατεί. Απομεινύεται πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ εκρηκτική, άκρως εκρηκτική η δεύτερη περίοδος. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή
καταστροφή, ελπίζουμε όχι, στην ζώνη Καρίνα. Έναρξη δεύτερη περίοδου στην αναμέτρηση του Παπαδόπουλου σε μια τρει με το καλημέρα. Είσαι εύκολο με μια αναπήδηση. Όταν ξεκινάει έτσι η δεύτερη περίοδο, τι προμηνύει το Μαζάραγε, 17-21. Προ το παρόν. Επίση έχει στρέψει από τον πάγκο. Ο Μπουχαλή. Ζωνή. Δεν πήγε το τρίποντα από την άλλη πλευρά. Κίνηση τώρα ο Παπαδόπουλος, θέλει να πάρει ένα ακόμα, έχει πάρει φωτιά, όχι. Καραλέα στο rebound, δεν έχει έρθει από τον πάγκο του Μαμούθη και εξακολουθεί να παίζει. Καπλός. 16 δευτερόλεπτα. Καραλέας. Στον Μπουχαλή. Έχει μπει στον τάφρο και δείξει το φάουλ. Τον Ανανιάδη, νέα προσθήκη Τσεφάρας Κούλικας και Σκλέπος τώρα στον πάγκο των Φινίκ Φυσί. Αφιλής. Εγώ που το συγκρατεί. Στη μέσα τώρα. Νοφλός. Νοφλός για τρεις απέριτες από Παπαδόπουλου. Είναι άνθρωπος Γκαραλέας. Θα πάρει το εξαιρετικό rebound. Χωρίς να κερδίσει δύο χρόνια. Έχει κερδίσει από δύο. Και δεν υπάρχει κάτι άλλο με τρεις προς την επίθεση. Πέρα από το λάθος. Το σέβη την μπάλα στα χέρια. Νόμπλος, θέλει επίσης μια προσθήκη για τους Phoenix, άστοχος. Καραλέα. Στα 16 δευτερόλεπτα. Θα την κορυφθεί τώρα ο Μπούχαλης, Ντάφλος. Στα 11 δευτερόλεπτα. Ντάφλος μέχρι μέσα, κόπη και από τον Ζάνι. Ανανιάζει στο rebound. Κουντζάνης δεν έχει τελεί, είναι άστοχος. Ντάφλος τώρα πήρε το rebound. Ντάφλος πήγε να κάνει το foul, δεν το έκανε ο Στρίδης. Νικόπουλος. Στροπάς στην κορυφή, μακρύδι σου για τρεις είναι... Όχι, είναι άστοχος, πάλι διπλή αναπήδηση. Αυτή τη φορά δεν πήγε το καλάθι. Νικόπουλος. Στην κίνηση ο Στρίδης. Κουντζάνης. Προσπαθώντας έγινε μια προσποίηση και πήρε το φάουλ. Του Μπούχαλη και είναι το τρίτο φάουλ του. Καλυφιδάκης περνάει στη θέση του εντός. Μπούχαλης είναι παραφορά. Ψήθηκε και πήρε ο Στρίδης, έγινε και δεμή στην βάση, το συντέρεψε πάλι. Αμυντικό rebound. Ντάφλος. Νόχλος, μακρύτη τώρα. Καραλέας. Τον Ντάφλος έχει τελεί με τα μπλό, εύστοχος 19-21. Το στάτους του ντέρμπι εξακολουθεί να εκτίθεται. Νόχλος διστάζει, έπειτα από προτροπή δεν παίρνει το σουτ. Ο Ανανιάδης χωρίς προτροπή θα το πάρει ο Πολυτόπουλος από πιο κοντά για δύο πόντους. Είναι άστοχος, Καραλέας τον rebound. Καραλέας από τα αριστερά είναι ο Ιακόπουλος. Ντάφλος. Ο Νικόπουλος θα πάρει τώρα την μπάλα στην για 3 απέναντι στον προσωπικό αντίπαλο στο φυσικό ματσά που προκύπτει. Αυτό απέναντι στον Παπαβασιλείου και vice versa. Τον Τζάνι. Στην πάσα πήρε τώρα από τον Παπαδόπουλο, έχει κλειστεί από 3 ο Μοντζάνι. Ο Νικόπουλος. Προφορεί τώρα η μπάλα σε άπαντε σπίτια στο για 3, είναι άστοχο. Άρα το γεγονό ότι κυκλοφόρησε άριστα η μπάλα δεν πήγε το καλά του να θελήσει. Απλώ. Στην για 3 απέναντι στον Πολυνόπουλο, η μπάλα μπήκε και βγήκε. Ο Μαχρύδης θα πάρει το εξαιρετικό, όχι τελικά θα βαρύνει από το rebound το αμυντικό Μοντζάνι. Στην τρίτερα του ύψος στον ελευθέρο Μολόν και είναι έφαγος Αθλήτης. Από εκεί που στο πρώτο δεκάλεπτο αστόχησε ο Κούλικας, ο οποίος κάθισε στον πάγκο με Σκλέπερ και Τσαπάρα. Δύο τελευταία καλά είναι μεταξύ τους. Ταύτος. Καραλέας το 14, Ταύτος από τη γωνία για 3, είναι άστοχος, Καραλέας το εξαιρετικό rebound και καλάθι. Αυτός είναι ένα και σε 3. Στρίδης. Μια παπ λέει, για να δούμε. Το τρίο Παπαδόπουλος. Λογικά αυτό το εννοεί. Για το κλέψιμο Ντάφλος, μάχη για την κατοχή. Έχουν πέσει κάτω Παπαδόπουλος και Ντάφλος. Παπαδόπουλος. Ο Ντάνι τώρα στα 10 δευτερόλεπτα, λάθος πάσα. Έγινε τον Ντάφλος είναι πιο γρήγορο και από τον Παπαδόπουλο και από τον πρώτο αντίπαλο που του έκρινε την μπάλα από τον Ανανιάδη. Τον Ντάνι τώρα.
προσποίηση. Μακρύδης στο 3, ο Δόπουλος είναι άστοχος. Παίρνει πολλές προσπάθειες και απόψε. Μακρύδης rebound. Λιγόπουλος. Καραλέας τώρα. Θα έρθει σε κάνει μια προσποίηση στα 8. Είναι ο Δόπουλος. Και κατεβάζει. Άλλη πάσα τώρα συγκρατεί ο Μοντζάνι από τη γωνία, έχει κλειστεί από τον τάφλο. Νόμπλος. Την κορυφή σαν πέναλτι, θέλει να δοκιμάσει, είναι για μία ακόμα φορά. Είναι άστοχος ο Βαθλίδης και στείλουμε για φάουλ. Παδιαδάκια έχει κλειστεί το φάουλ. Ο Χρήστο Φαράδος περνάνε εντός. Μεραλέας και Γιακόπουλος στον πάγκο. Οπότε χαμηλώνει κάπως το σχήμα των Παμούς. Ο Νόμπλος. Κλέψιμο Στρίδης. Έχασε, αλλά ο Ντάμος έχει κάνει το φάουλ. Βλέπω περνά εντός στη θέση του Παπαβασιλείου. Πολυνόπουλος. Στα 8 δευτερόλεπτα ξαναπήρε. Για 3 είναι άστοχος, θα παίρνει στο Φαράντο. Μακρύνει στο rebound. Τάφλος. Περάσει στον πάγκο. Μακρύνεις. Παίρνει το χαριαδάκι. Στα 16 δευτερόλεπτα. Μακρύνεις και πάλι. Ήδη και απέναντι στον Πολυνόπουλος. Στέκει το τελείμερο. Fade away απέναντι. Ακόμα Πολυνόπουλος είναι άστοχος. Στο αμυντικό τελικά το rebound. Ήταν πολλά αυτά να το κάνει. Μιάδης, μίλησε στρέμος τώρα κάτω από το καλάθι, όχι ακριβώς, είναι άστοχος όμως στον αριστερό. Το μέρος με δύο φάουλ με την κλειδιά του Ντάφνος. Σε 19 δευτερόλεπτα φαίνεται σε δύο παίκτες, Σάντιτς για μία ακόμα φορά. 25-23. Παπαδόπουλος, ο Τσαπάρας έχει ζητήσει αλλαγή και θα περάσει στη θέση για να δούμε ποιού. Παίρνει στον Πολυνόπουλο τώρα στο μεταξύ ο Παπαδόπουλος και έχει βρεθεί ελεύθερος, άτσαλο το τελείωμά του όμως. Πέρασε πολύ κόσμο μαζεμένο και μετά δεν είχε αντίπαλο μέσα στην ρακέτα. Σταγεδάκι. Ντάφνος για 3 σε ένα δώσει περαιτέρω ένα βουβά στην ομάδα του και στο συν 5 πλέον ο Μαμούς. Έστω ένα ακόμα τρίποντο το κυνηγούν αρκετά από την αρχή της αναμέτρησης μέχρι και το συμπληρωμένο 16ο σχεδόν λεπτό αυτής. Τα Μαμούς τώρα το βρήκανε. Στρέφουμε μετά από πολύ λίγο από το time out που εκδίδει. Μείνετε μαζί μας. Πάμε για το δραματικό καθιερωμένο zoom out από τη Σαμιναρίνα. Έχουμε επιστρέψει έπειτα από το time out. Θα δούμε τι αλλαγές έχουν ετοιμάσει οι δύο ομάδες. Ο Δόβλος έχει ζητήσει time out ο πάγκος του Μαμούθ αμέσως μετά την πρώτη επίδοση που δεν είχε ολοκληρωθεί καν για τους φίλους. Άσομο το πάνω. Στον προσπάθεια παίρνει σε άλλη φορά το συγκρατή. Έχει περάσει όσο πίσης. Άρχισε ελάχιστα να στηριχτεί το... να γίνει η φάση να στηριχτεί. Time out πράγματι από τα Μαμούς. Σχεδόν back to back time out. Δεν βλέπουμε σε κάθε αναμέτρηση. Στρέφουμε σε πολύ λίγο και πάλι. Οι ρυθμίες των παικτών είναι διαταγές της γραμματείας. Μείνετε μαζί μας. Time out στο time out λοιπόν και... έπειτα από αυτή την... ανταλλαγή time-out θα μπορούσε να πει κάποιος. Έχουμε και πάλι παιχνίδι στο για 3. Παπαδόπουλος θέλει να ρίξει διαφορά στους 2. Δεν το κάνει. Μάχη για το rebound το παίρνει τελικά ο Γιακόπουλος. Μακρύς. Δείχνει το screen, δεν εκτελέσει πίσω από αυτό. Το έδωσε ο Καραλέας κάτι σαν παρατεταμένο. Είναι άστοχος. Μάχη για το rebound του Ραξής Κλέμπου και... Στρίδη. Το πάρασε. 16 δευτερόλεπτα μέχρι μέσα, έβαλε το καλάθι, δεν μετράει. Είναι χαμηλά το φάουλ που είμαστε. Κλείγεστε με αναφορά. Κλέμπος. Ο Δόμπλος τώρα πήρε την μπάλα και το σκρίνα από τον Αστρίδη. Κλέμπος πάλι. Πάρα σε κλειστή, τον έχει μαρκάρει πάρα πολύ καλά πριν καν πάρει την μπάλα. Ο Μακρύς έχει κάνει και τον έχει ναι, αναγκάσει στα βήματα στην παράβαση. Πού καλείς.
Κουλιάς δίνει το screen, τώρα μακρύς μέχρι μέσα με το running floater, εύστοχος. 30-23, τα μπούς έχουν βέρει κούμπα το παιχνίδι, κάνει βρεθεί πίσω. Με 10 πόντους το 4-14. Συνήθεια να ξεκινήσει πρώτης περίοδου, Βούλιγας. Συνήθεια και θέλει να βάλει ένα τέλος στο τρένο που λέγεται Μαμούθ, είναι άστοχος, ούτε τώρα σκόρ για τα... Θα πάρει να κάνει το φάουλ στον Ντάφνο. Τώρα Νικόπουλος για 3, σέφτοχος, 33-23, είναι μπροστά με 10 πόντους στο Μαμούθ τώρα. Κούλιγας. Καλούνται να βρουν λύσεις τόσο επιθετικά όσο αμυντικά. Όσο και αμυντικά η Phoenix BC. Κλέπος συγκρατεί. Το Βάρος θα πάρει όντως από τη γωνία μέχρι μέσα τώρα. Σκλέπος έχει βάλει πλάτη στην Καραλέα. Δεν είναι πρώτα να το κάνει το φάλλο, δεν θα πάρει το αμυντικό. Καραλέα. Στα 14 λεπτά, βήματα, με κίνηση της προσπάθειάς του. 1 και 54 για τη λήξη του πρώτου μισού. Πάμε, γίνεται αυτός περνάει στον μπάγκο. Για το Μαμούθ. Φάρας. Φάρας. Ωπα, εκεί. Δεύτερο φάουλ του Μακρύ. Συμπληρωμένο ομαδικά για τα Μαμούθ. Συνεπώς βολές για τους Φίνιξ. Έφυγε η πρώτη βολή από την Τσοπάρα, η οποία εμπνέει και επιφωνήματα από την εξέδρα και πολύ καλά κάνει. Γεια σου και η δεύτερη. Τα επιφωνήματα μας άφησαν λίγο, αλλά ένας πόντος ακόμα είναι ένας πόντος ακόμα πάντοτε. 100 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου μισού λοιπόν. Μπεις. Μπουχαλής, το διδάξεις τώρα. Γαρνέλεας στα 11. Πάλι πλάτη στο φυσικό του αντίπαλο στον Λέφο, η μπάλα περνάει εκτός. Δεν είναι φορά. Φτάχνουν τώρα του Χαρτιατάκη, διερθώνουμε. Βγήκε η άμυνα για τους φοιτητήσεις. Στρίδης. Ο Παπαδόπουλος για 3 για 1. Ακόμα τώρα είναι καλός. 33-28. Χαρτιατάκης. Μια φορά έχει πέσει στους 5. Για να δούμε αν μπορούν να τηρίξουν λίγο ακόμα η Phoenix BC. Πριν τελειώσει το πρώτο μήχρονο, ο Γιακόπουλος είναι για 3, είναι άστοχος, κλέβω στο rebound. Θα πάρω τώρα από τη γωνία σου για 3, από 45, μία, εσέφαλος και αυτός, back to back, τρίποντα, 33-31. Ο Γαλωτής εξέδρας ο Μουρτζάνι από τον μπάγκο. Ακρίς. Πολύ καλή άμυνα παίζει το Πάρος, τον πιέζει πάρα πολύ, έχει κάνει το φάουλ, όμως στα όρια του φάουλ έπαιξε μέχρι που το έκανε. Δεύτερο φάουλ το Ελένα. Δεύτερο φάουλ του Τσοπάρα. Ειδοποίηση, δεύτερο και για τις δύο ομάδες. Το μεγάλο στρώματα. Καρολέα είναι το screen. Έχει αυτή η πάσα λάθος, συγκρατεί όμως ο Μπουχαλής. Θα δείξει το πάρει στην 4 λεπτά. Χρήση έχει κερδίσει το φάουλ. Σκοπού από τον Αστρίδη. Δύο βολές. Συγκεκριμένα ματικά και από τους. Φίλιξ. Όχι. Όχι, είναι απ' έξω το φάουλ, ναι. Δεν θα δείξει το λάθος. Αγιαδάκης. Μπουχαλής στα 4 λεπτά για κόμπλες. Από τον πάντο του Φίλιπ Μισή και ακόμα για 3 παίρνει στις πλάτες του την επίθεση. Για μία ακόμα φορά είναι άνθρωπος Παπαδόπουλος. 7 δευτερόλεπτα τώρα μπορεί να περάσουν μπροστά ή να ισοβαρίσουν την επίθεση. Θα προσπαθήσουν να. Όπα! Θα προσπεράσουν. Πάρα πήρε το φάουλ για 3 βολές. Τρίτο φάουλ το 10. Αν δεν
πιάνει ο Μακρύς και είναι το τρίτο δικό του. Την πρώτη βολή του Τζοβάρα. Έτσι, δεύτερη, με την 3-2. Με την τρίτη θα έχουμε απόλυτη ισορροπία όσον αφορά το σκορ. Συμπληρωμένα μοντικά και από τις δύο πλευρές. Μακρύς, πρέπει το Μούλικα στο δεύτερο. Με πλάτη να κάνει το σουτ. Τελικό σκορ λοιπόν 33 όλα στο γνωστό της Ωνικαρίνα. Πρώτο ημίχρονο μας αποχαιρετάμε το παραδοσκορ. Δύο μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Με βρεθεί μπροστά με την ψήφιο η Τρίς Μπιζή στην αρχή. Προς τη λήξη της δεύτερης περίοδου είχαν βρεθεί μπροστά με διψήφιο η Μαμούς. Δύο μικρά blackout, τα οποία έπειτα από τα οποία επανέκαμψαν και οι δύο ομάδες. Πόντερες, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την επανέναρξη της αναμέτρησης με τη μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στην αναμέτρηση 33 όλα. Είναι από αρκετά και τα δεδομένα της διοργάνωσης λεφτά όσον αφορά το έγκλημα περίπου 7. Προς πίσω τώρα και πάει το μέτρο μακρύ της είναι άστοχος. Αυτός δεν πήρε το επιθετικό rebound. Πρώτη επίθεση είναι για τους καταμαμούς, τα οποία είναι με εκτάσεις καμπαρεμβάσματα στην συμφωνία. Οι δυσμισή από την άλλη είχαν κάνει τρεις πολύ οδυνηρές ήττες. Έκτοτε φαίνεται να έχουν επανέλθει. Κούλιγας. Τρεις οδυνηρές ήττες στη σειρά, σοφαρίζοντας το ρεκόρ τους. Δεν έχουν ποτέ τέσσερις ήττες στη σειρά στην διάρκεια της διοργάνωσης, στην ιστορία τους. Ωραία πάσα τώρα έλαβε ο Μοντζάνη και αφήνει στο καλάθι 33-35. Νικόπουλος. Τελικά στο σύγχρονο Παράντο. Νικόπουλος πάλι. Απέναντι στον Μοντζάνη μέχρι μέσα αφήνει στο καλάθι και γίνεται στο 35 όλα. Μια ακόμη σοβαλία. 5-3 η Φίνιξ Βυσί. Στο 4-4 τα Μαμούθ. Κεντρικούς στον τέταρτο όμιλο, στον οποίο είναι πρωτοπόροι οι Τζάκαλς. Ο Παπαδόπουλος ούτια 3 είναι άστοχος. Ο Κόμπλος δεν βάζει. Ντάμπλος. Παλής, Ταχλής. Κεντρικούς ούτια 3, ο Παπαδόπουλος άργησε να βγει, αλλά δεν το πλήρωσε ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος δεν βάζει. Ωραία, πάσα τώρα πίσω από την πλάτη, Παπαδόπουλος. Το Παράς. Για 3, έστοχος. Πρώτο σκόρα της ομάδας, 20,8 πόντι σε 4 παιχνίδια, συνολικά 83. Κούλιγας ακολουθεί με 11,9 σε 8 αγώνες, και που έχουν προκύψει έπειτα από την έλευση της ομάδα. Δεν έχει αρχίσει για να κάνει την παρουσία του παραπάνω από αισθητή. Άστοχος ο Τεγκόπουλος, αμυντικό ριμπάνο του Τεγκόπουλος. Πρωτόπουλος τώρα. Στις τρίπλες, όπα, ωραία τρίπλα στα πρωτεία του Κούλικα. Πρωτόπουλος από την γωνία τώρα. Για 3 απέναντι στον Γιακόπουλο, άστοχος. Την παλούσα αυτή πέρα τρέξει. Πέρασε πολύ νόμπρο, πέρασε ένα από 2, όχι, έβγαλε την πάσα τελικά. Παράντος κλειστή, Γιακόπουλος συστημένο για ένα ακόμα, επιμένει και καλά κάνει και 38 όλα. Και μία ακόμα ζωμάλια. Κούλιες. Την μέσα. Στοχος ο Κούλικας έχει πέσει κάτω, Γιακόπουλος. Τα καλά, ντάφτος, σηκώνεται τώρα. Σουτ για 3, back to back, τίποτα. 41-38. Όπως κοντά στη λήξη της δεύτερης περίοδου, στην kind of έναρξη της τρίτης. Back to back τρίποτα από την πλευρά των Μαμούθ αυτή τη φορά, Κούλιγας. Τσαπάρα από τα αριστερά. Ο Τζάρε δίνει το screen. Βγαίνει ο Εγκόπουλος να μαρκάρει, στο 3 είναι άστοχο. Αλλά περνά εκτός, ο κύριος Κούλιγα. Ντάφτος την επτά φορά. Χωρίς φάουλ μέχρι στιγμής τα πρώτα 3 σχεδόν λεπτά. Αγωνιστικά στην τρίτη περίοδο, Μακρύτης. Μπουχαλής μέσα στον Ντάφλος, Παράντος στο 13. Κλειστή και έχει κάνει βήμα τον Ντάφλος. Δεν υπάρχει φάουλ.
Το βάρασε την παραφορά. Φούλια. Μουζάνι τώρα στα 16. Φτάνει μέχρι μέσα, στέκεται και θέλει. Εύστοχος, 41-40, μία ακόμα προσωπική ενέργεια από τον ίδιο. Και βλέπεις στα χέρια του Ζάπτος. Πήρες Λιγκόπουλος. Να μου καλείς. Φτάνει μέχρι μέσα, 40 τώρα. Στα 8, Λιγκόπουλος για 3, για μία ακόμα φορά. Δεν το φάζει καθόλου κάτω, είτε μπαίνουν είτε όχι, Παπαδόπουλος. Ανεβάζει γρήγορα. Ο πέρασε και από τον Μούχλο, ο δεν ήθελε να το κάνει το φάουλ. Πολλές προσποιήσεις για πάσα τελικά σερβίρει στο αντίπαλο καλάθι ο Παπαδόπουλος. 41-42, μία ακόμα εναλλαγή στο σκορ. Εναλλαγή. Νικόπουλος. Μπούχαλης τώρα από τη γωνία σου για τρεις μακρύτες είναι άστοχος. Πήγε ένας μπροκ στην μπάλα από Βασιλείου, θα πάρει τελικά. Από παράτο. Σεβάς. Ο Μούχλος στο 16 δευτερόλεπτα. Πούλιγας. Στα 11. Σπάρας. Στα 8 μέχρι μέσα. Για μία ακόμα φορά, μία ακόμα προσωπική ενέργεια. Μονοπολούν τώρα με προσωπικές ενέργειες την επίθεσή τους Phoenix BC στην τρίτη περίοδο. Πέτρο. Έλα. Παράδοση του Φιάντο Φαουλ. Φάουλ νούμερο 6. Βίτσο, στο 70 πόσο φάουλ. Όχι, ευχαριστώ. Φάουλ νούμερο 2 για τον Κούλικα, εύστοχος την πρώτη ποτέ αυτός. Εύστοχος την πολύ, 43-44. Στο 3 ο Κούλικας τώρα για να δούμε. Έκανε μια προσπίση, βγαίνει τον ακολουθεί ο Ντάφλος για 3. Έχει πατήσει ο Κούλικας, Μουζάνι έδωσε το screen στον Ντάφλο για να βρεθεί ελεύθερος ο Κούλικας από τη γωνία. Να και ένα ομαδικό play για τους Phoenix BC. Αφής. Στο 19 δευτερόλεπτο παίρνει το screen. Ντάφλος στο 16. Η μέσα έχει κλειστεί. Πήγε το καλάθι, δεν μετράει το. Καλάθι, τρίτο φάουλ τώρα του Κούλικα. Back to back. Φάουλ στην άμυνα των Phoenix BC από τον ίδιο. Τη μάτια να περάσει ο Αστήλη εντό στη θέση του προαναφερθέντο. Ναι. Μην μα φίλε, δεν συνδυάζουν τι μπάλε και πολύ καλά κάνουν. Κάπλο στην παραφορά. Ο Κρίστο για 3 είναι άστοχο πρώτα τα μπλοκ. Οπα, πολλοί παίκτε μπλοκ. Τώρα συγκρατεί ο Ντάφλο. Όχι από τον πολύ δόμπλο. Ανανεώνει το χρόνο. Μακρύς στην επαναφορά. Στα 14 δευτερόλεπτα. Λιγόπουλος. Στην προσπίση στα 11. Ράντος. Μακρύς τώρα στα 7. Δεξί χουκ μακρύνης είναι άστοχος. Παίρνει το rebound από το Βασιλείου.
Τρίτης τώρα. Τσαφάρας. Το 15 δευτερόλεπτα, Τσαφάρας για 3 απέναντι στον Γιακόπουλο, είναι άστοχος. Παρακολουθείς 5 rebound. Ντάφλος. Ντάφλος για 3, πήρε το σκέφτο μακρύδι και είναι έρθαμος με κλάτσο. 46-44. 45 και τη λήξη της Τρίτης. Είναι ενδιαφέρον παιχνίδι και μπορεί να είναι σημαντικό και για την συνέχεια. Λόγω της συνέχειας του τέταρτου ομίλου, αλλά και της development γενικότερα. Ο Βασιλείου με το δεξί, χουκ έστωχο, 46 όλα. Οι δύο ομάδες έχουν παρόμοια δυναμική, επομένως είναι και ψυχολογίας για όποια ομάδα κερδίσει. Κρεμμύει προς πίσω ο Φαράντος και φάουλ που έχει κάνει ο Τσαφπάρας. Αν δεν κάνω λάθος. Πράγματι το έχει κάνει ο Τσαφπάρας και είναι το τρίτο δικό του. 1-30 ομαδικά στην τρίτη περίοδο. Τσαφπάρας στην επαναφορά. Αστρίδης απέναντι του. Γιατί με σκρίνουμε να πάρει ο Ακρίδης απέναντι στον Παπαδόπουλο. Γυρίζει ο Μακρύδης, έχει βάλει πλάτη στον Πολυνόπουλο στα 8, κάνει μια μικρή βόλτα έχοντας πλάτη σε αυτόν. Έφτομος τελικά με το δεξί μου, δύσκολη προσπάθεια. Έχω την εντύπωση ότι έκανε να φαίνεται πολύ πιο εύκολο από ό,τι ήταν. Όσο να έχει 2 ακόμα πόντι, 48-46. Ντάφλος κλέβει τώρα από τον Πολυνόπουλο. Ο πληρώνει μάλλον το κλέψιμο. Ντάφλος, ούτια 3 στην κίνηση για ένα ακόμα. Είναι άστοχος όμως τώρα. Ο Ντάνι το rebound, ευτυχώς για τους Phoenix Mystics, καθώς έφευγαν πολύ επικίνδυνα. Κυρίως σε momentum η Μαμούθ. Τσοβάρας. Ένα παιχνίδι που πάει πολύ πολύ χρηστά. Δύο ψηλοί πάνω από τον Πολυνόπουλο και Μοντζάνι. Δεύτερος θα πάρει την μπάλα τώρα. Pick and pop θα παιχτεί. Έχει βρεθεί ελεύθερο στο για 3. Είναι άστοχος. Μακρύδης δεν πήγε πάνω του. Δεν πληρώνει. Ευτυχώς για τα Μαμούθ. Μακρύδης. Ήρθε ωραία στο Μακρύδη. Κάτω από το καλάθι στέκεται και εκτελεί στα 14 δευτερόλεπτα. Θα πάρει το rebound. Τώρα φύγει το κλέψιμο. Ντάμπος μία και δύο φορές. Στα 13 δευτερόλεπτα. Χριστί. Βάζει τον εαυτό του καθώς την μπάλα έφυγε εκτός από τα δικά του χέρια. Αλλαγή με την πρώτη ευκαιρία προμετρήτων Ιάντης τον κλείσει. Ντάφλος. Ντάφλος Φαράντος δίνει το screen στα 15 δευτερόλεπτα. Την κορυφή για να την προσπίσει. Ο Ανανιάτης τώρα στο για 3, είναι άστοχος ο Διακόπουλος. Μακρύδης πήγε να πάρει το επιθετικό rebound, το rebound που έδωσε. Και φάουλ τώρα που έχει κάνει ο Φαράντος. Με αλλαγή. Τι πρέπει να αναφερθείς, Ανανιάτης περνάει στη θέση του Πολυνόπουλου, όχι του Τσαπάρα. Ο οποίος έκανε και το τελευταίο λάθος και έχει φορτωθεί με 3. Παπαδόπουλος. Συμφίρε από τον Ανανιάδη. Συμφίρε το σκύριο από τον Τζάνι. Παπαδόπουλος τέλειωσε την μπάλα. Ένα ακόμα pick and pop θα παιχτεί πάλι με τον Μοντζάνι ως τελικό αποδέκτη, αλλά δεν ευστοχεί στην πάση του Σιδέρου για μία ακόμα φορά η μπάλα. Ντάβλος. 2-26 πια για τη λήξη της τρίτης περίοδου, οδεύουμε σιγά σιγά προς την τελική ευθεία αυτής. Στέκεται και εκτελεί ο Γιακόπουλος, έχει πάρει πάρα πολλές προσπάθειες απόψε, είναι άστοχος, η μπάλα περνάει εκτός και είναι για τα Μαμού. Εντό από την διεκδίκηση του Καραλέα. Τάφλος την επαναφορά. Λήξη 19 για τη λήξη Καραλέας, στα 12. Πάλι πλάτη στον Βασιλείο θα γυρίσει, κόβηκε, όχι, δεν έχει κάνει φάουλ από τον Βασιλείο. Ντάνι Γαραλέας έχει κάνει την παράβαση βημάτων. Ο Βοδόπουλος πήρε τον Τζαβάρα. Για 3 είναι άνθρωπος με έρμπολ, δεν έχουν rebound. Ντάφλος. Στέκεται και εκτελεί, εύστοχος ο Μακρύς. Είναι ακόμα περισσότερο το προβάδισμα των Μαμούς. 4 πια πόντους, 50-46. Ο Παπαδόπουλος δεν θα πάρει λάθος πάσα του Μοντζάνι. Νικόπουλος. Σημαίνεται κόμπωση σε ενδεχομένως κάποιες προσπάθειες που δεν είναι τόσο ιδανικές για κάποιους παίκτες.
μια από τις δύο ομάδες. Βλεγόπουλος είναι άστοχος, ο Βάρας έχει πέσει κάτω. Αμυντικό πλεονέκτημα τώρα και θα Μαμούς. Κάνει ο Βασιλείου μέσα στο σερίο του. Έπειτα από πίεση που δέχτηκε στην Καραλέα. Και έχουμε time out. Ο Μαμούς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. 1-30 και τη λήξη της τρίτης περίοδου. Επιστροφή στην αναμέτρηση με μια μικρή διόρθωση. Η Phoenix Miss ήταν αυτή που πήραν το time out προηγουμένως και από αυτό έχουμε επιστρέψει, έχουμε επανέλθει. Καραλέας από το καλάθι τώρα είναι άστοχος. Φέρνει στο Σκρέμπο, ο οποίος κάνει την επανεμφάνιση του μετά από πολύ πολύ ώρα στο παρκέ. Αστρίδης. Μέσα κάτω το καλάθι, άστοχος. Πήρε το rebound ο Ραντούς. Λεγό Μπλουν. Μέσα τώρα Καραλέας κάτω το καλάθι, φέρνει και στον Τζαπάρα. Κόρυβα τον Αστρίδη. Τζαπάρας. Στα 16, πολύ δύσκολη προσπάθεια η οποία δεν αποτελεί την καρπούς. Τζάπλος. Αυτό τώρα Κόμπουλος για μία ακόμα προσπάθεια. Α, έστοχος! 53-46. Κάποιος είχε κάνει ο Παπαδόπουλος στην έναρξη της δεύτερης περίοδου με το πρώτο σουτ. Έτσι και στην λήξη της τρίτης. Πολύ κοντά στη λήξη βρισκόμαστε. 29 δευτερόλεπτα για αυτό το γεγονός. Πάμε να περάσει εκτός. Το πάρα. Καρλέας τεμπραφορά, 22 δευτερόλεπτα. Κρίσης χέρι στον Τάφλο. Τάφλος Καρλέας έχει κάνει 3 δευτερόλεπτα. Ούλγας στην παραφορά. Τζαπάρας. Πάρα τώρα. Μέχρι μέσα πέρασε πολύ κόσμο συνολικά. Έτσι θα λήξει. Όπα. Έτσι θα λήξει λοιπόν η τρίτη περίοδος. Με τους Phoenix BC να βρίσκονται πίσω με τα πλέον πόντους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο την έναρξη της έναρξης για να δούμε εάν θα μπορέσουν να βγάλουν αντίδραση. Επιστροφή στην τέταρτη περίοδο, έναρξη αυτής για να δούμε τι μας επιφυλάσσει η αναμέτρηση τελευταία 10 λεπτά της κανονικής περίοδου αυτής. 14 δευτερόλεπτα. Στον Βασιλείου. Θέλω να κάνει μια προσποίηση. Βγάλει τώρα. Βγάλει από τη γωνία. 2-3 υπάρχει η παραγωγή. Απλώ σταμάτησε το στρίβε. Για φέρε. Δεν φέρε όμω. Δεν έχει άλλο ρεσί, σταματάει. 20 λεπτά έτσι. Μιλάει. Βγαίνει κάτω το καλάθι. Δύο βολέ έχει κερδίσει. Μακρύ στις βολές. Έφτασα στην πρώτη. Άστοχος στη δεύτερη. Μοντζάρι παίρνει το rebound. Ατρίδης. Μοντζάρι και πάλι. Διαφορά στους 8 πόντους για τα Μαμούς. Σε ένα πολύ κομβικό για τη συνέχεια χρονικά σημείο. Μπουλικας μέχρι μέσα με το αριστερό. Θα βάλει ένα μικρό τέλος αυτό. Οκ, okay, παίρνει το 4-8. Ακρίδης. Ντάβλος. Μακρύς. Καραλέας τώρα έχει έρθει από τον πάγκο και παίρνει. Είναι φτάνει με δοχής, είναι άστοχος. Το ταμπλό. Μπουλικας. Στα 19. Βασίλης. Βλέπω τώρα έχει γυρίσει με το αριστερό. Θα βάλει το καλάθι. Καραλέας. Στην παραφορά. Ντάβλος αναλαμβάνει το όλο ένα και δύσκολο τώρα έργο να κατεβάσει η Ραμμούτ. Ντάβλος. Λεδάκης. Ο Κρίδης τώρα από την κορυφή του για 3 είναι άστοχος στο σίδερο. Ο Κούλικας πολύ ψηλά τον rebound. Κούλικας στα 17. Ο Κούλικας για 3 από τις 45 μοίρες είναι άστοχος. Καραλέας τον rebound. Ξεχλειστρήσει ανάμεσα από 2. Ο Βασιλείου
και κλέβω. Κρίς. Κρίδης τώρα στα 13, απέναντι στον Μοντζάνι. Υπάρχει ψιλοπλάτης αυτόν. Κρίς. Τρίπλες στέκεται και εκτελεί με ένα side step back δύσκολο στη λήξη του χρόνου για μία ακόμα φορά. Θύμισε μία από τις επιθέσεις στην αρχή του Πούσαρον προς το τέλος αυτό για πολύ. Η Μαμούς στα 14 δευτερόλεπτα. Φούλιγκας, υποδεχτεί πίεση από τον Κρίς, θα γίνει και εκτελεί, τώρα ο Σκλέβος είναι άστοχος στο rebound. Ο Κρίς. Καραβέας έχει βάλει πλάτη στον Σκλέπο, θα γυρίσει σε κάποια φάση λογικά, μία από τη μία, μία από την άλλη, μακρύβης, όχι δεν γύρισε τελικά. Ο Κρίς απέναντι στον Πούλιγκα, στις τρίπλες, στις προσποιήσεις μέχρι μέσα, κάνει πάρα πολύ δύσκολο, πήγε να κάνει, δεν πήρε φάουλ. Πέρα τώρα στρίβης έχει περάσει στο κέντρο. Ο Παπασκλείου. Μέσα πολύ δύσκολη προσπάθεια αυτή τη φορά όμως και δίνει στο φάουλ από τον Καραλέα. Και time out που έχουν ζητήσει οι Μαμούς. Βολές θα εκτελεστούν έπειτα από αυτό. 54-50, 7-21 για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Μην έρθει μαζί. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν 54-50. Εκτελεί βολές. Ο Μοντζάνι είναι έστοχος στην πρώτη διαφορά στο τρίποντο. Η δεύτερη. Καμπλός. Μέσα συγκρατεί ο Τσουφάρας. Λίγη άμυνα. Δεν μπορούσε να κρατήσει ο Καναλέας. Πέφτει κάτω σφύριγμα για... Άλλο. Τέταρτο φάουλ του 9. Τέταρτο φάουλ του... Σε πάρα. Πλάτη θα γυρίσει κάτω από τον καλάθι, είναι άστοχος. Τον Ζάνι φέρνει το rebound, το βάρας. Στην γωνία τώρα ο Κούλικας μέχρι μέσα, ταχύτατα Κούλικας κάλικας σε δράση, αλλά είναι άστοχος. Ο Ζάνι έδωσε το screen, θα πάρει για να πάρει το screen το τρίποντο αυτός. Έτσι δεν έγινε, Καραλέας. Κρίση τώρα. Η γύριση τώρα, ο Κρίση είναι άστοχος, δεν μπορεί να στείλει διαφορά στους 7 πόντους. Είναι η Ραμμούς, τα οποία
εξακολουθούν να έχουν το momentum. Σοβαρά. Λούκα στην κίνηση για μια ακόμα φορά. Έκανε λάθος πάσα όμως έξω από τον Ποντζάνι. Δεν τον βρήκε, βρήκε το μακρύ. Λιβέντης. Προσπίσης, καστή πάσα, περιμένει ακροβολημένος κάτω από το καλάθι. Έστοχος. Ο μακρύς. 38-31, έπειτα από μια προσπίση. Ξεπέρασε τον προσεκτό πλήβολο. Ασρίδη. Στα 16 δευτερόλεπτα. Ποντζάνι. Τρίπλες στην κίνηση, ρυθμιστική πάσα του Ζαμπάρα, ο οποίος πήρε τελικά στο 8. Πάρα στα 5 δευτερόλεπτα στο για 3, είναι άστοχος, δεν μπορεί να βγάλει το φίλι του Τρίπα για μία ακόμα φορά για τους φίλοι της Ιωπίου που μολύσουν τους 51 πόντους Καραλέας. Τεδάκης, θα κρύψει τώρα στο για 3 για το διψήφια της διαφοράς, είναι άστοχος, θα πάρει στο rebound. Ξέφευγαν πάρα πολύ επικίνδυνα οι Μαμούθ, όχι ότι δεν το έχουν ήδη κάνει, ο Τζάνι. Τσαπάρα συγκρατεί την μπάλα από το μακρύ, ο οποίος έχει απέναντί του τώρα τον Κούλικα, είναι άστοχος. Κούλικας έλαβε από τον Αστρίδη πριν πάει μέχρι μέσα. Κούλικα διασχίζει την αντίπαλη άμυνα. Συγκίνησε επιμένου στο τρίποντο και τώρα θα δικαιωθούν οι Μαμούθ. Time out, που έχει πίσω πολύ νόμπλο για τους φίλους VT. Με τον Μπούχαλη να παίρνει το τρίποντο το οποίο καρποφόρησε για τα Μαμούθ, που έψαχναν για μία ακόμα φορά. Είχε αρκετές επιθέσεις. 4.38 για την λήξη της τέταρτης περίοδου. Έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Ναι. Έχουμε επιστρέψει στην αναμέτρηση. Στρίδης. Το βάρος τώρα. Εδώ είναι ο δευτερόλεπτα. Παίρνει το σημείο από τον Παπαβασιλείου μέχρι μέσα. Στέκεται. Εκτελεί καλάθι και φάουλ. Και τεχνική ποινή και όλας στον Στρίδη. Ο Κρίδης έχει κάνει το φαουλ και έχει δεχτεί και την τεχνική ποινή, νομίζω. Πράγματι, και φαουλ και τεχνική ποινή στο Μακρύδη. Για γύρω στα φάρα λοιπόν οι Phoenix BC έχουν πάρει ήδη 3 πόντους από αυτή την επίθεση, την ενιαία επίθεση. Για φράγει τέσσερις 7. Ήδη 3 πόντοι. Και τώρα 4. 61-55 για γύρω στα φάρα. Βγάζει λίγο το φίδι από την τρύπα, αλλά είναι μεγάλο το φίδι ακόμα το momentum. Είναι ανακόντας. Αυτά δεν είναι τα μεγάλα τα φίδια. Αδιαδάκης. Μπούχαλης τώρα στέλνει την ευκαιρία απέναντι και στο Μοντζάνι, είναι άστοχος Γαραλέας. Δεν θα πάρει την μπάλα. Δύο time out έχουν τα Μαμούθ. Η στήριξη. Για να δούμε πόσα και πότε θα πάρουν και αν θα πάρουν τα Μαμούθ τα δύο του time out. Γυρίζει ο Μακρύδης και στέλνει με fade away, είναι άστοχος στο 0, κάτι εξαιρετικό rebound του Γαραλέα και φάουλ από τον Μοντζάνι. Μέσα αυτόν θα κυκλωθεί και το ψηφίο ρεφ γιατί. Ρελές λοιπόν στις βολές. Το παρακλάδι του κριτικού rebound, το foul. Το Καραλέα 62-55. Δεύτερη 63-55. Τρίδης. Τρίπλες στα 15 δευτερόλεπτα. Ο Δόπουλος έκανε μια προσπίση. Μουτζάνι τώρα. Για 3, Αστρίδης, έκτοχος, 63-58. Δεν θα παρατούμε τίποτα, Phoenix BC. 3-35 για τη λήξη της τέταρτης πια. Μακρύδης. Καραλέας στα 15 δευτερόλεπτα. Μακρύδης. Για 3 απέναντι στο Μοντζάνι, είναι άστοχος και όπως το rebound.
Αστρίδης. Πάρα τώρα στις τρίτες από τις 45 μοίρες για τρεις. Πάλι είναι άστοχο, δεν μπορείς να ρίξεις διαφορά στις δύο. Πάει το επιθετικό rebound, δεν τα κατάφερε. Μακρύς. Μακρύς κατεβάζει. Μακρύς στα 18, έχει γυρίσει, έχει κερδίσει το φάουλ. Για τον Αστρίδη. Το νούμερο 4 για τους Phoenix. Στην περίοδο. Τελευταίο φάουλ που είχαν να δώσουν χαμηλά. Μακρύς την παραφορά. Καραλέας, 16. Καραλέας, μακρύς τώρα στέκεται και εκτελεί. Είναι άστοχος. Ρόντος το rebound. Μακρύτης. Μεγάλη πάση τώρα από τον Βασιλείου. Μέσα κάτω το καλάθι. Έστοχος, 63-60. Και Δούμπλος, καλή time out για Μαμούς. Ένα από τα δύο. Δείτε περιμένα για τη λήξη. Τρέχουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Έχουμε επιστρέψει στην επαναφορά. Ναι, στην επαναφορά. Γιατί όχι, στην επαναφορά που κάνουν τα Μαμούθ 63-60. Για να δούμε, Φαράντος. Καραλέας τώρα από τη γωνία. Λεγόπουλος. Πάλι Φαράντος ξανά ζητάει ο Λεγόπουλος και εκτελεί. Είναι άστοχος και πάλι σκλέβος από το rebound από τον Φαράντος. Τον Λεγόπουλος πάλι. Βλέπω στο μαφίλε. Κόμπλος τώρα, στα 2 και 14, σούτια 3, πάρα πολύ μεγάλο τρίποντα. Μπει άστοχος, Καραλέας στο rebound. Μακρύς. Μακρύς στα 14 δευτερόλεπτα. Σ' αυτή μια πάσα την βρήκε στον Καραλέα. Κόμπλος δεν θα πάρει στην φορά από τον... Θα πάρει ο Μπούχαλς από το Φαράντο σου πια 3. Τρίπον τη βόμβα, δεν θα σκάσει τον υπάλληλο καλάθι. Μάχη για τον rebound από τον Καραλέα και τον Σκλέπο. Τέλος τον rebound τελικά. Συνήθως κατεβάζει και αυτός γίνεται από τον πάνω για την ομάδα του και παίρνει πολύ χρόνο συμμετοχή σου πια 3. Παπαδόπουλος ούτε τώρα η μπάλα περάσει εκτός από τον Γιακόπουλο. Δεν καταφέρει να την γραφούσει. Στον Πάρας τώρα. Ο Ντζάνι είναι σαν έβγια να δώσει στην πίστα για ζήτητα από αυτό ο Τσοπάρας. Στο γίνεται και τελείο ο Τρίξ είναι άστοχος, ο Καραλέας στο rebound. 1-24 και κυνήξει της τέταρτης. Άπαντες όρθιοι τουλάχιστον πνευματικά για Γκόμπλος. Ούτια 3 παρά τις άστοχες προσπάθειες παίρνει ένα ακόμα ούτε τώρα από Γκόμπλος στο rebound. Επομένως διαστική απόφαση η ιστορία θα το κρίνει. Έχει πατήσει τη γραμμή τώρα Αστρίδης λαμβάνοντας από τον Παπαδόπουλο. Κρίσης στην παραφορά. Λεγόπουλος. Πέρασαν μέσα από δύο από το Τσαφάρα και τον Παπαδόπουλο. Μουχαλής τώρα. Στο ένα λεπτό για τη λήξη. Συν 3, συν κατοχή για το Μαμούθ. Κάτω από το καλάθι, πολύ περίτεχνο που πήγε να κάνει ο Μακρύς. Νομίζω ότι ζήτησε φάουλ, δεν το πήρε ο Παπαδόπουλος. Μία ακόμα ευκαιρία για τους Phoenix BC. Κάνουν πάρα πολλές ευκαιρίες να αποκτήσουν μαξιλαράκι από 4 πόντους και πάνω το Μαμούθ. Ο Παπαδόπουλος έχει κερδίσει το φάουλ. Φάουλ νούμερο 4 για το Μαμούθ τώρα συμπληρωμένο ομαδικά και από τις δύο πλευρές από ένα time out η κάθε πλευρά για τα εναποδίδαντα 51,3. Παπαδόπουλος. Βασιλείου. Αστρίτης τώρα. Στα 13. Παπαδόπουλος πήρε. Προσπίση απέναντι στον Φαράντο. Αστρίτης μέχρι μέσα. Σκλέπος, όχι, δεν θα πάρει. Για να δούμε. 34 δευτερόλεπτα. Χαμένες ευκαιρίες από... ενώ υπάρχει στήριγμα. Το σπορ που έχει κάνει ο Αστρίτης. Χαμένες ευκαιρίες για να πάρουν μαξιλαράκι ασφαλείας τουλάχιστον δύο κατοχών εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου τριπόντου συν φάουλ και έφτυχη βολή στη Μαμούθ και να ρίξουν κι άλλο τη διαφορά ή ενδεχομένως να εξαφανίσουν ή και να προσπεράσουν από φύση αντίστοιχα. Πάρα πολύ μεγάλη αυτή η πρόταση. Εύστοχος ο Μαμούθ στην πρώτη βολή 64-60 επιμένει χειροκροτήματα από τον Πάκο την εξέδρα του Μαμούθ. Δικαίωμα για μία ακόμα. Oh,
δεύτερη, η Ολίβια ψυχραιμία. 65-60. Βλέπω στην παραφορά. Τσομπάρα. Τέλος 2 δευτερόλεπτα. Το Βασίλειο Καρδίκα. Λάθη, καλάθη και φάουλ. Μακρύς το έκανε. 65-62. Είναι ζωντανή η Φίνιξ Μισή. Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Τέταρτο φάουλ το 10. Τέταρτο φάουλ το μακρύ. Αλλαχία μπει η βολή και πράγματι μπαίνει και πράγματι Κούλικας κάνει την επανεμφάνισή του στο παρκέ. Στην αναμέτρηση. 65-63. Ρολέας την παραφορά. Όπως είναι απόλυτα λογικό και επόμενα θα πιέσουν σε όλο το γήπεδο η Phoenix BC. Δικόπουλος. Η Phoenix BC από 2 θα γίνει το φάουλ. Δεν θέλουν ούτε 10 το να χάσουν οι Phoenix BC. Θα ξεκινήσει πήγε η μπάλα εκεί πέρα. Θα έκανε το φάουλ. Δικόπουλος στις βολές. Για να δούμε. Έχουμε μπει σε μια μικρή ρουλέτα μόλον. Ενδεχομένως με δίνει και το Regency εδώ πέρα δίπλα. Κακό αστείο νούμερο 2 προχωράμε. Το ίδιο αστείο έκανε κιόλας. Δεν έμαθα. Από το πρώτο άστοχο στο Γιακόπουλο στην πρώτη ψυχραιμία. Πάρα πολύ μεγάλο asset για τις δύο ομάδες τώρα. Όποια το έχει. Γιακόπουλος έστοχος στη δεύτερη 66-63. Time out το τελευταίο που έχουν οι Phoenix BC. Για να δούμε τι θα σχεδιάσουν, τι θα πλανάρουν. Επιστροφή στην αναμέτρηση. Επιβλητική επιστροφή 66-63. Phoenix BC έχουν καλέσει το τελευταίο του time out. Ο Δόμπλος είναι στην αναφορά 14 δευτερόλεπτα για την ομάδα του Φίνικα. Για να δούμε τι έχουν πλανάρει. Τζαμπάρας βγαίνει από τα screen. Δίνει ο Παπαβασιλείου το screen. Πάει μέχρι μέσα. Τζαμπάρας του. Και πάει μέχρι μέσα απέναντι στον μακρύ του. Κάπως το έδωσαν τον δίποντο. 15 δευτερόλεπτα τώρα φάουλ τον Μοντζάνι. Λεγόπουλο, πάθαμε ένα μικρό brain freeze προηγουμένως, αλλά. Ο Τσομπάρας μίλησε εκεί πέρα που η μπάλα έκλειγε στην πιο κρίσιμη στιγμή της αναμέτρησης μέχρι την επόμενη. 66-65. Σκύβι Thriller. Έτσι όπως την πρώτη βολή τώρα ο Γιακόπουλος. Άνθρωπος στη δεύτερη, Κούλικας στο rebound, όχι, η μπάλα περνά εκτός την ηλιά. Phoenix BC, 12-9. Δεν υπάρχει άλλο time out, 13 δευτερόλεπτα σχεδόν όλα για τη Phoenix BC. Βρίσκονται πίσω με 2, Κούλικας. Για να δούμε αν θα πάρει για τίποτα, για τρίποτα θα γίνει. Παίρνει το σκρίπτο, θα πάρει από πρόβλημα στα σουτάρια για 3 για το match, ίσως όχι. Αμυντικό rebound μακρύς, το μακρύδι θα τελειώσει. Foul στο... σε νεκρό χρόνο από τον Παπαβασιλείου. Έχει ελίξει ο χρόνος. 19 έχει λήξει ο χρόνος σύμφωνα με τη γραμματεία. Το παιχνίδι θα τελειώσει, οι παίκτες πάνε στον πάγκο, αλληλοσυγχαίρονται. Απλώς για το τελικό σκορ παραμένουμε. Μακρύς. Έστοχος στην πρώτη βολή. 68-65. Άρα ψηφίσεις και στη δεύτερη. Το παιχνίδι θα χάσει λίγο το thriller status όσον αφορά το σκορ. 68-65 παραμένει τελικό σκορ λοιπόν. Οι Μαμούθ έχουν κερδίσει θριαμβευτικότατη νίκη. Όποια ομάδα για να την έπαιρνε θα είχε το δικαίωμα να λέει ότι πήρε μια απίστευτα θριαμβευτική νίκη το βράδυ του Σαββάτου στη Sonic Arena. Πάρα πολλές συναλλαγές, πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα σε ρυθμό, σε momentum, σε σκορ. Κάπου εδώ πέρα οι ομάδες τα έχουν πει όλα στο παρκέ, πραγματικά ο λόγος μας περιτεύει. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για μία ακόμα φορά. Ευχές για όμορφη συνέχεια από όλους όσοι συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το show απόψε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας!